One, two, three, four. Μαζί μας σήμερα τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Χάμερας Ζάνιο, κύριο Νίκο Θεοδοσίου. Καταρχάς θέλουμε να πούμε ως η Ζάνιο πραγματικά θα μας λείψει η Κάμερα Ζάνιο έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει και η παρουσία των ξένων στην πόλη μας. Επειδή φέτος είναι και η 20η χρονιά της Κάμερας Ζάνιο, θέλουμε να μας πείτε καταρχάς πώς φανταζόσασταν την επέτειο της 20ης Κάμερας Ζάνιο και πώς θα είναι τώρα λόγω της κατάστασης αυτής. Κοίτα, η Κάμερα Ζιζάνιο, όπως λέω και ο τίτλος της, είναι μια συνάντηση, Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Πιστεύουν δηλαδή ότι ως συνάντηση είναι κάτι παραπάνω από ένα φεστιβάλ. Γιατί είναι ένας χώρος όπου όχι απλώς βλέπουμε ταινίες που έχουν κάνει παιδιά και νέοι, αλλά γιατί είναι η ευκαιρία αυτή η δημιουργή να συναντηθούν μεταξύ τους, να γνωρίσουν τους επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, αλλά κυρίως να δημιουργήσουν σχέσεις οι οποίες συνεχίζονται. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά παιδιά που είχαν έρθει πριν από χρόνια στο φεστιβάλ μας και είναι πάντα μαζί μας. Πριν από λίγο είναι που έβλεπα τα μηνύματα που μας στείλαν το εξωτερικό, όπως για παράδειγμα ο Σίλσου και η οικογένειά του από τη Ολλανδία, που έρχονται για 11 χρόνια, αλλά και πολλά άλλα παιδιά από άλλες χώρες. Και όπως έλεγε ο Σίλσου σε αυτό το βίντεο, θεωρεί την Κάμερα Ζιζάνιο και το Φεστιβάλ Ολυμπίας σαν μια δεύτερη οικογένεια. Έχουμε δεθεί λοιπόν με όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα 20 χρόνια και σίγουρα αυτό που περιμέναμε στην 20η επέτειο είναι να οργανώσουμε μια μεγάλη γιορτή και να τους καλέσουμε όλους αυτούς να έρθουν στον πύργο να είναι μαζί μας σε αυτή την πολύ μεγάλη πολυεθνική συνάντηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα για τις γνωστές συνθήκες. Βέβαια, δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα, έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τώρα, αυτή την περίοδο, δίνουμε μία μάχη χαρακομμάτων, όπως γινόταν στους παλιότερους πολέμους. Ουσιαστικά, δηλαδή, εξοπλιζόμαστε, δυναμώνουμε, προκειμένου να κάνουμε τη μεγάλη μας εξόρμηση την επόμενη χρονιά. Μας λείπει, βέβαια, στην 20η Κάμερα Ζιζάνιο, αυτό που θα θέλαμε. Αυτό μας στεναχωρεί, οπωσδήποτε, γιατί πλέον ο καθένας θα είναι στο σπίτι του, μπροστά σε έναν υπολογιστή και αν επικοινωνεί με τους άλλους, θα επικοινωνεί διαδικτυακά, όπως κάνουμε εμείς τώρα. Αλλά νομίζω ότι με αυτό που κάνουμε και με τις προβολές και με τα εργαστήρια που θα κάνουμε, αυτά που μπορούμε, ενισχύουμε τις δυνάμεις μας για να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί πολύ πιο δυνατοί και με περισσότερες γνώσεις. Ωραία. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής λειτουργίας του φεστιβάλ? Κυρίως είναι τα μειονεκτήματα. Ναι. Γιατί δεν έχουμε αυτή τη ζωντανή επαφή και οι ανθρώπινες κοινωνίες μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί και μεγαλώσει μέσα από αυτή την ανθρώπινη σχέση η οποία αγκαλιάζει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες γιατί η επαφή των ανθρώπων δεν είναι απλώς η εικόνα που έχω εγώ για τον άλλον και το βλέμμα που ανταλλάσσω είναι κάθε είδους λεπτομέρειες έστω και μία απλή κίνηση
ενός χεριού ή του σώματος μπορεί να πει πάρα πολλά στον άλλον. Η επικοινωνία μας δηλαδή δεν είναι μόνο μέσα από τις λέξεις που μπορούμε να μεταφέρουμε ηλεκτρονικά. Αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ άσχημο. Το μόνο θετικό που υπάρχει και σίγουρα αυτό θα το κρατήσουμε τώρα είναι η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με πολύ περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, ενώ πριν κάποιος προκειμένου να παρακολουθήσει το φεστιβάλ, να δει ταινίες ή και να συναντήσει ανθρώπους, θα έπρεπε να κάνει το ταξίδι για να έρθει μέχρι τον πύργο ή ευρύτερα εκεί όπου γίνονται οι προβολές στον ομό Ηλίας, τώρα μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας, περιορισμένη έστω, αλλά από εκεί που βρίσκεται. Χωρίς να χρειαστεί δηλαδή να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι. Θα μας γνωρίσει και πιστεύω ότι του χρόνου που θα έχουν ανοίξει οι δρόμοι θα έρθει να μας βρει. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κακή συγκυρία τώρα για να ανοίξουμε πιο μεγάλους δρόμους. Ωραία. Και θέλουμε να μας πείτε ποιες στιγμές σας έχουν μείνει αξέχασες αυτά τα 20 χρόνια της Κάμερας Ζάνιο. Κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. 20 χρόνια βέβαια είναι πάρα πολλές στιγμές. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, μπορεί να κοιτάμε στο παρελθόν, όταν κουβεντιάζουμε, να θυμόμαστε ωραία πράγματα, αν και περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές προκειμένου να στηθεί αυτό το φεστιβάλ. Δεν ήταν καθόλου μία εύκολη υπόθεση. Βέβαια, αυτά μένουν πίσω, μένουν τα ωραία. Θέλω να ζω το τώρα και εμένα αυτό που με ικανοποιεί απόλυτα είναι όταν συναντώ όλα αυτά τα παιδιά που έχουν περάσει από το φεστιβάλ. Πλέον έχουν μεγαλώσει, έχουν ξεκινήσει νέες πορείες, είτε είναι στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε γενικά στη ζωή, πετυχημένα παιδιά και θεωρούν, όπως λένε οι ίδιοι, την παρουσία τους στο φεστιβάλ και την Κάμερα Ζάνιο σε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό από όλα και μπορεί να πει κανένας είναι αυτό που μας δίνει η δύναμη, σε εμάς τους μεγαλύτερους βέβαια, να συνεχίσουμε ακόμα αυτή την προσπάθεια και να κερδίσουμε και νέα παιδιά, γιατί είναι γνωστό ότι το φεστιβάλ αυτό δεν γίνεται από λίγους ανθρώπους, γίνεται από πολλούς ανθρώπους και η πιο σημαντική συνεισφορά βέβαια είναι αυτή των ίδιων των παιδιών. Των νέων που είναι ακόμα εκεί, αυτών που έχουν φύγει αλλά ξαναγυρίζουν πίσω και αυτό κάνει το φεστιβάλ κάθε χρόνο και μεγαλύτερο, γιατί συσσωρεύει δυνάμεις. Δεν επαναλαμβάνεται το ίδιο, μεγαλώνει. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο, πιστεύω, από το φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα φεστιβάλ, που ως επιτοπλίστων είναι φεστιβάλ φιλμοκεντρικά, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός ταινιών, υπάρχουν κινηματογραφικές αίθουσες και οι άνθρωποι πηγαίνουν και βλέπουν τις ταινίες. Το δικό μας το φεστιβάλ είναι πιο πολύ ανθρωποκεντρικό. Συναντιόμαστε στις αίθουσες, αλλά συναντιόμαστε και στους δρόμους. Στα καφέ ή σε χώρους διασκέδασης ή οπουδήποτε αλλού συναντιόμαστε. Έτσι λοιπόν η σχέση που αναπτύσσουμε είναι πολύ πιο ευρύτερη. Είναι μια σχέση ζωής. Και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό νομίζω. Αυτό είναι το μεγάλο μας κέρδος και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και από τους νεότερους για πολλά χρόνια ακόμα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αυτά θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Τώρα, αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς για το φετινό φεστιβάλ, να συμπληρώσετε κάτι. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω και αυτό βέβαια που με συγκινεί είναι
η δικιά σας η παρουσία. Γιατί δείχνει ότι υπάρχουν δυνάμεις μέσα σε αυτή τη κοινωνία που θέλουν να προχωρήσουν. Δηλαδή, ενώ αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες το να οργανώσουμε δράσεις διαδικτυακά, αυτές δηλαδή που κάναμε ζωντανά κάτω, να κάνουμε τα εργαστήρια, κάποια εργαστήρια τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, θα μείνω σε δύο μόνο. Είναι το Ζιζάνιο Ντέλινους, η ομάδα δηλαδή αυτή που φτιάχνει το καθημερινό Ζιζάνιο. Και επίσης το Mythos Project που είναι μοναδικό στον κόσμο, το πολυεθνικό κινηματογραφικό εργαστήριο, το μακροβιότερο στην Ευρώπη, συμπληρώνει 10 χρόνια φέτος, έχει επέτειο και αυτό, το οποίο φυσικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει χωρίς τη φυσική παρουσία των ίδιων των παιδιών, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, υπάρχει μεγάλη διάθεση από τα νέα παιδιά να το συνεχίσουν, παρά τις δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή και το Daily News ετοιμάζεται να βγει στον αέρα με μια διαφορετική μορφή, αλλά και το Mythos Project. Μου έκανε εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν 50 παιδιά από όλο τον κόσμο που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Mythos Project. Ανέλπιστο, αλλά και πάρα πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον. Ναι, οι δυνάμεις είναι εδώ που μπορούν να μας πρόξουν να πάμε πολύ πιο μπροστά. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε το φεστιβάλ της επόμενης χρονιάς να μας βρει από κοντά. Οπωσδήποτε. 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 Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Καλή δουλειά, παιδιά. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.